μέσα σε αυτό το χρόνο που πέρασε είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Δόθηκε ο χρόνος στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από το Γενάριο και το Σεπτέμβριο να διορθώσει τα κακώς κείμενα των δύο πρώτων μνημονίων. Μεσολάβησε το δημοψήφισμα όπου το όχι το 63% έγινε ένα ναι και αντί να κατεργηθούν ή να διορθωθούν τα κακώς κείμενα των προηγούμενων μνημονίων μας ήρθε ένα τρίτο και μάλιστα το επισφραγίσαμε και με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας, σε όποια δημόσια υπηρεσία ή σε όποιο κομμάτι της κοινωνικής ή οικονομικής ζωής του τόπου, βλέπουμε τις συνέπειες των μνημονίων. Συγχωρέστε με για τον παραλληλισμό, αλλά αυτό που διαπιστώνω σήμερα είναι ότι η υπάρχουσα κατάσταση, αυτή που βλέπω αυτή τη στιγμή, μου θυμίζει τα βίντεο που βγάζουν οι τζιχαντιστές όταν παίρνουν τα κεφάλια από τα θύματα τους, τα οποία γονατίζουν και δεν αντέτρουν καθόλου γνωρίζοντας το τι θα ακολουθήσει.